το τι ζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει και ό,τι και αν έχει στο κεφάλι της, είναι αντικειμενικό και είναι γέννημα μιας πολιτικής που υλοποιείται. Τα σπίτια, τα δεκάδες χιλιάδες σπίτια που είναι να βγουν φέτος στο σφυρί, είναι και δεξιών, είναι και κεντρών, είναι και αριστερών, ολωνών είναι. Το ότι μας χτυπά όλους, ίσα ίσα, πρέπει αυτό να μας βοηθά να καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι οι πολλοί αντικειμενικά έχουμε κοινό συμφέρον. Ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, κατά κανόνα έχει αντικειμενικά το συμφέρον αυτό που την πολιτική που έχει απέναντι να την πολεμήσει. Γιατί κοιτάξτε τώρα, οι εξώσεις και οι πληστηριασμοί δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Προκύπτουν ως ανάγκη αυτής της πολιτικής. Πέρασαν κυβερνήσεις, αλλάξαν, η μια έκτιζε πάνω στην άλλη. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, από το 15, ξανά το 18, ξανά το 19, νομοθετείται ο ένας πάνω στον άλλον. Τι νομοθετείται? Άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ιδιώνυμο αδίκημα υπόθηκε και πριν, δηλαδή κάνεις έγκλημα άμα υπερασπιστείς το σπίτι του διπλανού. Ναι, αυτά όμως πρέπει να γίνονται γνωστά και να λέγονται. Δηλαδή το ότι όλοι πληττόμαστε δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουν ευθύνη. Και πρέπει να αναδεικνύεται αυτή η ευθύνη, όχι για να κατηγορήσουν κανένα βάλουν στον τοίχο, γιατί, να σας πω κάτι, ανάβουν κάθε μέρα φωτιές. Σήμερα είναι τα σπίτια και αύριο θα είναι. Οι αγρότες είναι με τα τρακτέρ έξω γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, δεν τους φτάνει το εισόδημα. Οι μισθοί είναι εκεί που είναι. Αν εμείς κυνηγάμε κάθε φορά να σβήσουμε μια μικρή φωτιά και δεν βλέπουμε ποιος τη βάζει τη φωτιά, αυτό έχει και κάποια όρια. Θα τρέχουμε, την άλλη μέρα θα απογοητευόμαστε. Πρέπει αυτό που βάζει τη φωτιά να τον έχουμε απέναντι, να είναι αδύναμος. Αυτή είναι η γνώμη μου και εντάξει, εδώ πρέπει να βρεθούμε όλοι. Η ενότητα που λέει ο Δημήτρης, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στο χωριό και σε κάθε γειτονιά, λαϊκός άνθρωπος, που δεν θα στηρίξει τον συνάνθρωπό του που κινδυνά να χάσει το σπίτι του. Αυτό πρέπει να καλλιεργήσει και την ενότητά μας. Και σε άλλα ζητήματα που θα προκύπτουν. Και μια κουβέντα, επειδή σήμερα είναι η Παρασκευή, την Τετάρτη είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης καταθέσαμε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ονομαστικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση του σπιτιού και συνολικό με τρία αιτήματα. Το πρώτο έλεγε, εκφράζουμε τη στήριξη στην αλληλεγγύη μας στην οικογένεια και απαιτούμε να μην προχωρήσει καμία έξωση. Δεύτερον, ζητάμε να επιτραπεί στην οικογένεια να κάνει το διακανονισμό όπως και η ίδια η οικογένεια ζητά. Και τρίτον, απαιτούμε από την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση να προστατεύσει με νομοθετική ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Φαίνεται ότι θα περάσει. Το ψήφισμα τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι θετικά, παρά το γεγονός ότι ο καθένας έχει τον πολιτικό του προσανατολισμό. Και νομίζω ότι είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στην προσπάθεια που κάνουμε.